Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε το καταστροφικό της έργο στην ενέργεια από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, προχωρώντας γρήγορα στο κλείσιμο σταθμών και ορυχείων στην περιοχή και αυξάνοντας το τιμολόγιο στα φτωχά λαϊκά στρώματα από την άλλη. Όλα αυτά βέβαια δεν έπεσαν από το πουθενά, αλλά μεθοδεύτηκαν εδώ και δεκαετίες με την πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια κατεύθυνση με τη Νέα Δημοκρατία ήταν και το μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους πληστηριασμούς ρεύματος, αλλά και το μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ΠΑΣΟΚ με το λεγόμενο στρατηγικό επενδυτή. Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους του κλάδου και τους καταναλωτές. Και μεγάλος κερδισμένος βγήκε το μεγάλο κεφάλαιο, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη εις βάρος των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Τη συγκεκριμένη βέβαια στρατηγική στήριξε και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός που αποτελεί και την πλειοψηφία στον κλάδο. Συγκεκριμένα, το Σωματείο Εργαζομένων Εργατοτεχνητών Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο πάλης ώστε το επόμενο διάστημα να στρατευτούν εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις που έχουν άμεσο συμφέρον να μην περάσουν τα σχέδια και η πολιτική της κυβέρνησης στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σωματείο διεκδικεί και παλεύει να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το ξεπούλημα της ΔΕΗ ΑΕ και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση. Κανένα κλείσιμο μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Καμία πώληση μονάδων ΑΕΣ, ΙΕΣ και ορυχείων της ΔΕΗ ΑΕ. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΡΜΙΕ και του ΔΕΔΙΕ. Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της απελευθέρωσης στρατηγικών τομέων της οικονομίας όπως είναι η ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ίδρυψη κτλ. Αποκλειστικά κρατικοί ενιαίοι φορείς πως λαϊκή περιουσία θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Καμία πώληση εργαζόμενων στη ΔΕΗ ΑΕ. Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κατάργηση του δουλεμπορίου των εργολάβων. Μονιμοποίηση όλου του έκτακτου προσωπικού. Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος εργολαβίες. Να σταματήσουν τα 16 ώρα, τα 12 ώρα και η εντατικοποίηση της εργασίας. 7 ώρο, πενθήμερο, 35 ώρο. Υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας για το έκτακτο προσωπικό στη ΔΕΗ ΑΕ. Κάτω τα χέρια από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Εργαζόμενων της ΔΕΗ. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Προσλήψεις μόνιμων ιατρών στους ΑΕΣ και στα ορυχεία. Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ ΑΕ. Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκή οικογένεια, σε εργαζόμενο, άνεργο, αυτοαπασχολούμενο και φτωχό αγρότη. Ρεύμα φθηνό για το λαό. Όχι στην κατάργηση της έκπτωσης του 10% στους συνεπείς πελάτες. Κατάργηση του έμφυα, των χαρατσιών, της φορολογιστίας. Απαγόρευση πληστηριασμών για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Να διασφαλιστεί η λειτουργία της τηλεθέρμανσης για την Τολεμαΐδα και την περιοχή του Αμιντέου. Και τέλος, προστασία του περιβάλλοντος και αποκατάσταση των εδαφών από τη ΔΕΗ ΑΕ.